Καλείται σήμερα το Σώμα να ψηφίσει καθυστερημένα τα ανταποδοτικά τέλη για την τρέχουσα χρήση, για το 2024 δηλαδή. Υποχρέωση που μαζί με τον προϋπολογισμό του Δήμου όφελα να είχαν καταρτιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε ο Δήμος να μπορεί να λειτουργεί ακόλυτα. Το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης θα αναλάβει την ευθύνη της αύξησης των τελών. Μια ευθύνη που βαραίνει την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, καθώς γνώριζε την κατάσταση και επέλεξε να ανοίξει τα σχήρα της από το ζήτημα και να προσπαθήσει να βγει αλόβητη, μετακυλώντας το βάρος στη σημερινή διοίκηση του Δήμου. Κλήθηκε εγγράφως η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ήδη από το μήνα Νοέμβριο να καταθέσει τις προτάσεις της και να παρέχει γνώμη επί του κανονισμού τιμολόγησης και του σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. Εν τούτης το προσπέρασε. Με πλήρη συνέστηση της ευθύνης της διοίκησης του Δήμου μας, την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα και σεβόμενοι τα χρήματα που καλούνται να πληρώσουν οι δημότες, αναγκαζόμαστε σήμερα να προχωρήσουμε σε αύξηση των συντελεστών, καθώς οι δαπάνες είναι αυξημένες πλέον των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών του 2023. Αύξηση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, στο τέλος ταφής και στο ενεργειακό κόστος, το οποίο βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, καθώς δεν έχουν γίνει προσπάθειες μείωσής του. Η ανακύκλωση, ένας ρυθμιστικός παράγοντας επίσης, βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2019. Προκειμένου να μην επομισθούν όλη την αύξηση οι δημότες, ο Δήμος θα στηρίξει οικονομικά τις δαπάνες των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, δεσμεύοντάς το από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Σε μια προσπάθεια δίκαιης επιβολής της αύξησης με τη λογική της σύγκλησης της τιμολογιακής πολιτικής περιοχών με τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά και παρεχόμενες υπηρεσίες, οι 4 πρωτεύουσες των δημοτικών ενωτήτων, τόσο στα καταστήματα όσο και στις κατοικίες, θα έχουν τον ίδιο συντελεστή. Οι ειδικοί συντελεστές θα παραμένουν στα ίδια επίπεδα, ενώ προστίθεται ένα του συντελεστής για τις διατηρητές οικίες, με μείωση 30% στα τετραγωνικά εξαιτίας της μικρότερης ωφέλιμης επιφάνειας. Το κοινωνικό τιμολόγιο διευρύνεται με την πλήρη απαλλαγή των απόρων. Δύο λόγια για τις δαπάνες. Ο προϋπολογισμός των δαπανών, γνωστός και από το προηγούμενο έτος, για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, είναι απόλυτα ρεαλιστικός. Για τον καθορισμό των τελών, λάβαμε υπόψη επίσης την εύρυθμη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της διεύθυνσης καθαριότητας και του εργοταξίου, εφοδιάζοντάς τα με όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία και ενισχύοντάς τα με το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της καθημερινότητας. Δεν θα μπορούσαμε να θέσουμε σε κίνδυνο την επιχειρησιακή ικανότητα της διεύθυνσης καθαριότητας, μειώνοντας οποιαδήποτε δαπάνη. Επιπλέον, και φέτος στις δαπάνες προβλέπονται και μελέτες για τα ηλεκτρομηχανολογικά και τα στατικά των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για τη μεταστέγαση της διεύθυνσης καθαριότητας, συντήρησης έργων και πρασίνων του Δήμου Ιωνητών. Διαχειριζόμαστε με επιφθηνότητα την κατάσταση, προχωράμε με σχεδιασμό και δεσμευόμαστε ότι η ζημιά που προκαλείται σήμερα στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, εξαιτίας της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου, που δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, θα αποκατασταθεί. Δεσμευόμαστε για την επιβολή δικαιότερων τελών από την αμέσως επόμενη χρονιά για τους δημότες, αμβλύνοντας τις ανισότητες. Συνάρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μόνο ως κακόγουστη φάρσα θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί αυτή την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να μην γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια βλέπει το μισθό της να τελειώνει πριν τις 20 του μήνα. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι εκατοντάδες περιπτώσεις και στην πόλη μας είναι στα πρόθυρα οι τράπεζες να τους πάρουν τα σπίτια. Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να μην γνωρίζει ότι την ίδια ώρα που ο λαός στενάζει, που το λαϊκό εισόδημα δεν φτάνει να καλύψει τις βασικές ανάγκες, τα κέρδη των τραπεζών, των βιομηχάνων, συνολικά των κεφαλαιοκρατών, πολλαπλασιάζονται. Και φυσικά θα πει κανείς ότι η αλήθεια υπάρχει κάποιος δημοτικός σύμβουλος που θα ήθελε να ψηφίσει ανταποδοτικά τέλη με αυξήσεις. Όχι, λέμε εμείς, για να προλάβουμε. Ωστόσο, υπάρχουν δύο δρόμοι που ανοίγονται μπροστά. Ο ένας ο δρόμος είναι ο εύκολος, αυτός που προτείνει η Δημοτική Αρχή, δηλαδή να φορτώσει τα βάρη για ακόμη μια φορά στις πλάτες των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Και ο άλλος ο δρόμος είναι ο δεύτερος, ο πιο δύσκολος, ο πιο τίμιος όμως, είναι ο δρόμος που η Δημοτική Αρχή μαζί με το λαό
αγωνίζεται και διεκδικεί από την κυβέρνηση, από το κεντρικό αστικό κράτος να καλυφθούν τα αναγκαία, τα απαραίτητα κονδύλια. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε σε καμία περίπτωση να μην ψηφίσει κανείς όχι απλά αύξηση αλλά να δεχθεί τις προτάσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος. Υπάρχουν τρόποι να καλυφθούν από αυτούς που έχουν, από αυτούς που κερδοφορούν, που κερδοσκοπούν στις πλάτες των εργαζόμενων και είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, είναι οι τράπεζες και επιπλέον είναι και οι μεγαλοξενοδόχοι. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, λίγες μέρες μόνο έχουν περάσει από τις γιορτές, που πραγματικά στην πόλη μας εδώ πέρα έγινε πάταγος από τουρίστες. Θυμηθείτε όμως ταυτόχρονα, και εντάξει, εμείς δεν λέμε ότι αν είναι καλό ή δεν είναι, αλλά θυμηθείτε ότι ταυτόχρονα εκείνες τις μέρες, θυμηθείτε τι γινόταν με την Αθαλομίχλη. Γιατί, και αυτό είναι ένα δείγμα, γιατί οι λαϊκές οικογένειες των Γιαννίνων δεν έχουν την δυνατότητα να γυρίσουν το κουμπί του καλοριφέρ, απλά καίνε τζάκια ή διάφορα άλλα και ό,τι, με ό,τι πάση περιπτώσει μπορούν να ζεσταθούν. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι κριτήριο, τότε πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο θα είναι το κριτήριο και πώς, με τι κίνητρο θα ψηφίσετε αυτό που θα ψηφίσετε τελικά. Εμείς δεν μπορούμε να το ανεχθούμε, δεν δίνουμε καμία ανοχή σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή μαζί με το λαό να διεκδικήσει τα απαραίτητα κονδύλια από το κράτος, από την κυβέρνηση και όχι να πάει στην εύκολη λογική και στην εύκολη λύση του να πληρώσει ο συνήθις ύποπτος, δηλαδή οι εργαζόμενοι και ο λαός. Και μην χρησιμοποιήσετε κι εσείς το περίφημο 41% πια που έχει γίνει σλόγκαν της κυβέρνησης, γιατί την ίδια πολιτική ακολουθεί και η κυβέρνηση. 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον φορολογία έχει περάσει για φέτος στον προϋπολογισμό στον ελληνικό λαό. Μην κάνετε λοιπόν και εσείς το ίδιο, μην αυξάνετε την φορολογία στο γεννιώτικο λαό.